Κυρία Ραβίδου, καλημέρα. Ένα ευχάριστο γεγονός σήμερα προκάλεσε και έκπληξη εδώ στα γραφεία του Απόλλωνα. Τι ακριβώς έγινε? Ένα ευχάριστο γεγονός, ένα μικρό παιδί που αγαπάει τον Απόλλωνα ήρθε να πάρει το διαρκείας του. Και να στηρίξει την προσπάθεια. Να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, ο μικρός Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος συνοδεύεται από τον πατέρα του, τον Τάσο. Τάσο, ξαφνικό πρωινό ξύπνημα με τον μικρό. Τι ακριβώς έγινε? Κοιτάξτε, ξαφνικό και αναμενόμενο. Γιατί όλη η οικογένεια, τον παππού του, τον μπαμπά μου και ο μικρός, είμαστε απολωνιστές από μωρά παιδιά, από την κοιλιά της μαμάς μας. Μάλιστα. Όλες αυτές τις μέρες συζητάμε για τη νέα αρχή, για την βοήθεια προς τον Απόλλων, πώς μπορούμε ο καθένας να βοηθήσει. Όλοι αγοράσαμε από ένα διαρκείας. Ο μικρός ο Γιώργος. Ο μικρός κάποια στιγμή ξυπνάει ένα πρωί πριν τον αγώνα, το οποίο με συγκίνησε και εμένα. Πριν τον αγώνα μου λέει: μπαμπά, θέλω να βοηθήσω κι εγώ. Λέω: μη στεναχωριέ, σήμερα θα βάλεις γκολ και θα βοηθήσεις. Όχι, μπαμπά, τους μεγάλους θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω αυτή τη νέα προσπάθεια. Λέω: ρε αγόρι μου, τι, πώς μπορώ να αγοράσω ένα διαρκείας, πόσο έχει ένα διαρκείας για να αγοράσω κι εγώ? Λέω: μη στεναχωριέ, έχεις τα λεφτά από το κουμπάρα, άμα θέλεις. Και μου λέει: πάμε, πότε μπορείς, μπαμπά, να πάω να πάρω κι εγώ ένα διαρκείας να βοηθήσω. Αυτό ήταν. Και έτσι βρίσκεστε σήμερα εδώ στα γραφεία του Απόλλωνα. Γιώργο, μας ξαφνιάζεις, ευχάριστα θα έλεγα. Αλλά και όλο το χαρτζιλίκι από το κουμπαρά για να πάρεις ένα διαρκείας. Ναι, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και πιστεύω ότι είμαστε πολλοί απολωνιστές, αλλά δεν το δείχνουμε. Και σε αυτές τις δύσκολες τιμές θα φανεί ποιος είναι αληθινός απολωνιστής. Μάλιστα. Ωραία, αύριο θα πας στο γήπεδο, φαντάζομαι, να βοηθήσεις την ομάδα σου και θα πεις και τους φίλους σου να αγοράσουν διαρκείας. Ναι, ό,τι μπορώ θα το κάνω για να τους πείσω να πάρουν και αυτοί ένα διαρκείας.